Επιστέψαμε, κυρίες και κύριοι, επιστέψαμε. Πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές τι γίνεται με τη συγκέντρωση υπογραφών που ξεκινάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός κατά του νόμου που αναφέρει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που έχει να κάνει με την τεκνοθεσία και την ομοποίηση των γάμων από ομόφυλα ζευγάρια. Σε λίγες ώρες από τώρα, σε λίγα 24 ώρα, ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα μπορείτε όλοι εσείς οι πολίτες να έχετε το έντυπο για τη συλλογή υπογραφών για να τις καταθέσουμε όλες μαζί στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το βροντερό μας όχι θα είναι τόσο ισχυρό που θα εμποδίσουμε τον νόμο αυτόν ο οποίος πάει να καταστρέψει το θεσμό της οικογένειας. Πάει να λιώσει την οικογένεια. Πάμε τώρα, έχουμε τον Πάνο Τζίφα. Πάνο Τζίφα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φίλιππε. Καλή χρονιά σου εύχομαι ολόψυχα. Καλή χρονιά. Πάμε όμως σε μια δυσάρεστη είδηση με ένα μικρό παιδάκι το οποίο έχασε δυστυχώς τη ζωή του. Για πες μας. Και μιλάμε φυσικά για το μικρό παιδάκι το οποίο αναφέρθηκε, το αναφέραμε και χθες ως είδηση και έχασε τη ζωή του από λίμωξη του αναπνευστικού, τουλάχιστον αυτό έδειξε η νεκροψία και σήμερα δυστυχώς είναι η κηδεία του. Μιλάμε για μόλις 15 μηνών βρέφος από βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και ενώ οι γονείς του παρακαλώ είχαν πάει 3 φορές το παιδί στο νοσοκομείο και το διώξανε τις 2 φορές οι γιατροί λέγοντας ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ένας πυρετός. Το διώχνουνε την πρώτη φορά, οι γονείς ξαναπάνε το παιδάκι τους για δεύτερη φορά. 3 μέρες αργότερα, ενώ η κατάσταση του ήδη έχει επιβαρυνθεί, με αποτέλεσμα η τρίτη φορά, Φίλιππε, να είναι δυστυχώς καταληκτική για το παιδί, καθώς έχασε τη ζωή του. Όπως καταλαβαίνεις, οι γονείς καταγγέλουν αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο και τους γιατρούς, που έκριναν ότι το παιδάκι δεν χρήζει νοσηλείας και το επέστρεφαν στο σπίτι του για 2 φορές, ενώ ξαναλέω η τρίτη ήταν δυστυχώς και η μοιραία. Η κηδεία του αναμένεται λοιπόν να γίνει τις επόμενες ώρες, θα πω, στην πατρίδα των γονιών του, την Αλβανία, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Νομίζω για όλους μας. Καταληκτικά εγώ θα πω ότι πρέπει πραγματικά, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή και είμαι και ο ίδιος ασθενής με COVID και το λέω γιατί πραγματικά πρέπει όλοι να προσέξουμε. Οι ουρές και η αναμονή είναι τεράστια, όπως επίσης και το γεγονός ότι όσα εμβόλια και αν έχουμε κάνει τελικά αποδεικνύεται ότι ο COVID είναι εδώ σταθερά και εξακολουθεί να σκοτώνει. Και να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ένα ποστάρισμα, μισό λεπτό να το δω, το οποίο λέει ότι στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο όσοι λέει νοσηλεύονται με COVID λέει είναι όλοι εμβολιασμένοι. Να το δούμε ναι, και αυτό. Μα το 90% όσο συνάντησα και εγώ όπου πήγα προκειμένου να δω την κατάσταση της υγείας μου και δεν το κρύβω, έφτασα στην Αλεξάνδρα σου που υπάρχει εμβολιαστικό κέντρο, όλοι ήταν εμβολιασμένοι. Το 90% το είπα διότι προφανώς θα υπάρχει και ένα 10% που μπορεί να μην ήταν. Με όσους μίλησα επί 3 ολόκληρες ώρες, γιατί ήταν ένας γιατρός παρακαλώ για να εξετάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ μία ουρά ασθενών εκατοντάδων πολιτών. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση το ότι είδα μόνο Έλληνες ασθενείς. Δεν ξέρω, δεν το λέω με κάποιο περίεργο τρόπο, αλλά ήταν όλοι Έλληνες. Πάμε λοιπόν γιατί έχει βγει ένα δελτίο τύπου από το νοσοκομείο του Αχιλοπούλιο στο Βόλο, σχετικά με τους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται με λίμωξη από τον ιό COVID. Mm-hmm. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν και διαβάζουμε στο site καρδίτσαστάκρα.com, mm-hmm. Πάνω διαβάσουμε ακριβώς
το δελτίο τύπου όπως εκδόθηκε από το νοσοκομείο. Λοιπόν, να πούμε το δελτίο τύπου. Έτσι, ξεκινάμε από την πρώτη παθολογική. Το γενικό συμπέρασμα πάντως είναι ότι όλοι οι ασθενείς ήταν εμβολιασμένοι εκτός από έναν. Το δελτίο τύπου λοιπόν λέει: Α παθολογική. 77 ετών εμβολιασμένοι με 3 δόσεις. 77 ετών εμβολιασμένοι με 2 δόσεις. 77 ετών εμβολιασμένος με 3 δόσεις. 84 ετών ανεμβολίαστος, είναι ο ένας που δεν είναι εμβολιασμένος. 65 ετών εμβολιασμένοι 3 δόσεις. 93 ετών εμβολιασμένοι 1 δόση. Και πάμε στη β' παθολογική. 90 ετών εμβολιασμένος με 3 δόσεις, 77 ετών εμβολιασμένος με 4 δόσεις, 87 ετών εμβολιασμένος με 3 δόσεις, 80 ετών εμβολιασμένος με 3 δόσεις, 90 ετών εμβολιασμένοι με 3 δόσεις, 90 ετών εμβολιασμένος, χωρίς να αναφέρει τις δόσεις. Στην ορθοπαιδική πτέρυγα τώρα έχουμε και μία γυναίκα 74 ετών, η οποία είναι και αυτή εμβολιασμένη με 2 δόσεις. Οι επισημάνσεις. Ναι. Οι νοσηλευόμενοι με COVID-19 είναι 7 άντρες, 6 γυναίκες, από τους 13 ασθενείς μόνο ένας είναι ανεμβολίαστος, ο κύριος που είμαι 84 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται περίπου στα 82 έτη επίσης. Μάλιστα. Το πρόβλημα με τους ιούς RNA, όπως είναι αυτός, όπως είναι της γρήπης και διάφοροι άλλοι, είναι ότι μεταλλάσσονται πολύ συχνά. Και τα εμβόλια, αν δεν είναι ενημερωμένα για την καινούργια έκδοση των ιών, δεν καλύπτουν. Και πριν πάντως που ήταν τα εμβόλια που υποτίθεται για τις μεταλλάξεις που υπήρχαν, και πάλι είχαμε να νοσηλεύονται άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί, έτσι. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα POS, τα POS στις λαϊκές αγορές. Υπάρχει γκρίνια, γιατί από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν αυξήσεις. Αυξήσεις λόγω του κόστους που θα έχει όλη αυτή η συναλλαγή για τους ανθρώπους που τους πάγουν στη λαϊκή αγορά. Για πες μας. Τι θα έχουμε, περισσότερη ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, κύριε Τζιφά. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει. Γιατί σου λέει ότι οι τράπεζες, όταν χρησιμοποιείς το POS, σου κρατάει μία προμήθεια. Έχει κάποιο κόστος. Αυτό το κόστος σου λέει ποιος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Άρα δεν φτάνει που έχουμε τις αυξήσεις που έχουμε. Ετοιμάζονται και άλλες αυξήσεις παραπάνω. Από τη μια είναι θετικό, αλλά από την άλλη αφήνουν τις τράπεζες όπως τις αφήνουν ανεξέλεγκτες, ενώ θα έπρεπε να ληφθεί η σχετική μέρημνα, ώστε ακριβώς να μην είναι υπέρμετρες οι επιβαρύνσεις που συνοδεύουν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Ακούγεται και λίγο ως ευκαιρία για αυξήσεις, γιατί καλώς ή κακώς οι περισσότεροι κλάδοι πλέον λιανικών πωλήσεων είναι υποχρεωμένοι. Για πες μας, σε παρακαλώ πολύ λίγο, Πάνο Τζίφα, δύο κουβέντες. Λοιπόν, η κατάσταση να πούμε καταρχήν πως έχει υποχρεωτική χρήση των BOS στις λαϊκές αγορές, έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι οι έμποροι των λαϊκών αγορών τις έχουν προμηθευτεί. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιχειρηματίες που έχουν προμηθευτεί τα POS αναφέρουν ξεκάθαρα ότι δεν εξυπηρετεί τις μικρού ύψους συναλλαγές. Πράγμα που φέρνει τι? Νέες ανατιμήσεις στις λαϊκές αγορές, καθώς θα μετακυλιστεί το βάρος στους καταναλωτές. Αξίζει μόνο για να μην κουράσουμε τον κόσμο να πούμε τις χρεώσεις για να καταλάβουν όλοι και κυρίως οι κυβερνώντες γιατί δεν εξυπηρετεί. Όταν πουλάς το μαρουλάκι λοιπόν ένα ευρώ ή το οτιδήποτε σε τέτοιες χαμηλές τιμές, τράπεζα Πειραιώς, για να το περάσεις με POS η τιμή είναι, κυμαίνεται από 0,80 έως και ένα ολόκληρο ευρώ. Ανάλογα μάλιστα λέει ο νόμος με τη συμφωνία που έχει κάνει η επιχείρηση. Εθνική Τράπεζα, η προμήθεια 1 ευρώ. Eurobank, η προμήθεια σε κάθε συναλλαγή 1,25. Alpha Bank, 0,70. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να πας να πάρεις ένα ματσάκι άνυφο είναι αδιανόητο ο άλλος να μπορεί να σου κόψει μέσω POS και να έχει κέρδος. Χασούρα θα έχει. Μάλιστα, αυτά το θέμα εδώ πέρα είναι ότι όλα αυτά το πληρώσει ο καταναλωτής για μία ακόμα φορά. Αυτό είναι το οποίο καταγγέλουμε. Αυτό το οποίο καταγγέλουμε είναι ότι θα φτάσουμε να πούμε
Όχι απλώς το ψωμάκι. Έχονται δύσκολες ώρες, κυρίες και κύριοι. Ο ελληνικός λαός θα υποφέρει, θα υποφέρουμε όλοι. Πρέπει να εμποδίσουμε αυτό το κακό που πάει να γίνει. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πρόβλημα βιωσιμότητας υπάρχει. Έχουμε μεγάλο ταλέντο, κύριε Πρόεδρε. Πολύ μεγάλο ταλέντο στο να υιοθετούμε σωστά πράγματα και να τα εφαρμόζουμε νομοθετώντας το πόδι, με αποτέλεσμα η νέα τεχνολογία που μπαίνει τελικά να δημιουργεί χειρότερες καταστάσεις από αυτές που υποτίθεται ότι θα πήγαινε να διορθώσει. Και δεν είναι το μόνο τα POS. Το ζήτημα και το... δεν είναι μόνο και οι λαϊκές αγορές. Πάμε στις συντάξεις. Μένουμε εδώ πέρα πάνω. Τζίπα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στις συντάξεις. Χαρά λεμονή. Για πάμε, γιατί και εκεί πέρα, ενώ υποτίθεται δόθηκε μια ψευτοαύξηση, δεν είναι ψευτοαύξηση. Τα έχουν πάρει εις διπλούν. Πάμε να δούμε στην κοροϊδία. Πάμε να δούμε στην κοροϊδία στις συντάξεις, κυρίες και κύριοι. Πώς σας κλέβουν, πώς σας κοροϊδεύουν. Σας ακούμε. Με τη σύνταξη λοιπόν του 24 που έχει καταβληθεί σε κάποιους και όχι σε όλους τους συνταξιούχους, υπάρχει υποτίθεται μία αύξηση της τάξης του 3%. Όταν όμως σε σχέση με το 19 οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 40% και από το 21 ο πληθωρισμός έχει μετρηθεί συνολικά αυξημένος κατά 16-20%, ενώ προβλέπονται νέες αυξήσεις μέσα στο 24, εύκολα προκύπτει ότι πρόκειται για κοροϊδία και όχι για πραγματική αύξηση που αναπληρώνει το χαμένο εισόδημα. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ελστάτ, το 50% των δαπανών ενός νοικοκυριού εξαντλείται στα είδη διατροφής κατά 20,9%, στη στέγαση κατά 14,5% και στις μεταφορές κατά 13,3% που μεταφράζεται στο κόστος των υγρών καυσίμων. Και έχουμε και το άλλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αύξηση 3% στις συντάξεις που ανέρχονται ετησίως στα 30 δις ευρώ περίπου και για αυτές να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 24 ένα κονδύλι της τάξης των 420 εκατομμύριων ευρώ. Αν υπήρχε αύξηση 3%, το κονδύλι θα έπρεπε να ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα βέβαια από τη ληστρική φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης, τα εισοδήματα των συνταξιούχων που πλέον δίνουν διμέτωπο αγώνα επιβίωσης, έτσι αρνείται να τον αντιμετωπίσει ο κύριος Μητσοτάκης, με δεδομένο ότι δια του ΦΠΑ εμφανίζει φορομπηχτική αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και έχουμε και την υπερφορολόγηση που φέρνει η μήτημα αριθμοποίηση των αυξήσεων. Όλα αυτά βέβαια τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση της τάξης του 3%. Πάμε τώρα, πάμε τώρα στο θέμα. Έχουμε παρακαλώ πολύ το τι συνέβη στο ετήσιο μνημόσιο στο ΤΟΗ. Θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. 10 Ιανουαρίου να γίνει. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει πρώτα σε στενό οικογενειακό κύκλο, βέβαια. Μάλιστα, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο για το τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, τον αείμνηστο τέος βασιλιά Κωνσταντίνο. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες, γιατί θα υπάρξουν από ό,τι μαθαίνουμε δύο, δύο διαφορετικά μνημόσυνα για τη μνήμη του, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή. Πάμε πρώτα, είμαστε έτοιμοι, βοηθήστε με λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε τι έχει γίνει στην τηλεοπτική κόντρα που έχουμε μεταξύ της κυρίας Νανάς Παλετσάκη μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα. Επιτίθεται ένα Παλετσάκη στον Γιώργο Λιάγκα και στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Ναι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Να δούμε τι έχει γίνει, γιατί υπάρχει όμως προϊστορία πίσω από αυτό, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ναι. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας είχε μια κόντα με τον τράπερ το Σνίκ, τα βρήκανε και ανεβάσανε μια φωτογραφία μαζί. Είχε ξεκινήσει το 2019 η κόντρα με τον έναν να εξαπολύβρει στον άλλον και μάλιστα ο Σνίκ είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου είχε βάλει ένα γυμνιοσάλαγγα στο κεφάλι του Γιώργου Λιάγκα. Δεν είχαν καμία επαφή, υπήρξε πάρα πολύ έτσι έντονο πέρα δόθε, λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος και τελικά τα βρήκανε. Και κάτι που έκανε έξαλλη την Ανά Παλετσάκη. Τώρα, τι λέτε, εγώ βλέπω ότι αυτές οι δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα που αφορούσαν το ΣΝΙΚ και η φωτογραφία αυτή που έρχεται από χθες είναι για μένα ντροπή. Είναι ντροπή διότι έχουν χαθεί τα μπέσα.
Δηλαδή, όταν λέμε ότι είτε μιλάμε αντρικά, είτε δεν μιλάμε αντρικά και τηρούμε το λόγο μας και αφορά αυτό γενικότερα τους ανθρώπους και πώς τηρούμε τους λόγους μας. Ποιο λόγο εάν ο Γιώργος δεν θέλει να τον αποκαλούν γυμνοσάλιαγγα, δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Ναι, δεν παρακολούθησε απόσπασμα. Ο Λιάγκας είπε, αν θέλει να έρθουμε, να πιούμε έναν καφέ. Πέρασαν εγώ, 4 χρόνια. Άρα μια χαρά τηρεί το λόγο σου. Πέρασαν 4 χρόνια βέβαια για να του πιείτε καφέ. Τρία. Τρία που πάνε το 19, δεν είναι αυτή η ιστορία. Καλά, δεν νομίζω ότι συναντήθηκαν και βρεθήκανε να πιούν ένα καφέ. Έτσι, αλλά εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό το ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανταλλάξει κουβέντες μεταξύ τους έχουν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν αυτό το πράγμα. Και σιγά την κόντρα του. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, γι' αυτό ο κόσμος ξερνάει πια την τηλεόραση και θεωρεί ότι είμαστε όλοι νούμερα. Διότι όταν βλέπεις ότι. Γιατί και εμάς μας ενοχλεί και λέμε, ναι, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση. Ο κόσμος δεν μπορεί να τον πείσουμε. Ο κόσμος θέλει καινούργια πράγματα. Ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση, επειδή συμβιλώνονται δύο άνθρωποι. Αν με αφήσει να ολοκληρώσω, Στέφανε, λέω ότι από τη στιγμή. Από τη στιγμή. Ναι, άφησε με όμως από το σκεπτικό μου. Δεν ξέρω, καρδούλα μου, όμορφη. Σ' ακούω απλά. Έλα, πάμε. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο κόσμος ξερνάει επάνω μας, γιατί είναι όλο αυτό μία ατελείωτη υποκρισία. Είτε έχουμε κόντρα με έναν άνθρωπο και μας έχει θίξει προσωπικά και λέμε τέλος, είτε τα στρογγυλεύουμε. Όταν σε έχει πει ο άλλος γυμνοσάλιαγγα, όταν σε έχει πει... παιδιά, η μισή τηλεόραση δεν θα έπρεπε να μιλάει με την άλλη μισή, αν δεν την αναχώρωσα. Πώς έχει πάει η τηλεόραση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα το σωστό αυτό θα έπρεπε να είναι. Η μισή να μην μιλάει με την άλλη μισή. Ναι, με συγχωρείτε, γιατί ο ένας βρίζει τον άλλον και μετά ξανασυναντιούνται για να πούν ότι τι ωραίος κόσμος είμαστε και εμείς τα ξαναβρήκαμε, για να έχουμε νούμερα, για να μας δει ο κόσμος που θα καλέσουμε αυτόν που βρήσαμε. Τώρα, για να δει αν αυτό πάμε. Έγινε όντως για να σχολιαστεί την επόμενη μέρα, να βγουν δύο τίτλους και να τον καλέσουν. Γιατί το κάνει story. Γιατί το κάνει story. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει μια συζήτηση ανθρώπινη και μετά θα σου πω, θα σου θυμίσω κάτι. Εσύ με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που έχετε ανταλλάξει αυτά που έχετε ανταλλάξει. Αν πηγαίνετε για φαγητό, Φλωρίντα, θα πήγαινε να βγάλει ένα story ειλικρινά, και να το σηκώσει. Σε καμία περίπτωση. Α, όχι, δεν θα πήγαινα, παιδιά. Μπράβο. Γιατί όταν κάτι σε έχει στεναχωρήσει, μπορεί να σε έχει ενοχλήσει. Προφανώς και δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή, ή κάνεις, ή λες κάτι και το κρατάς και το στηρίζεις, ή δεν έχει νόημα. Άρα, εγώ διαγράφω όλα αυτά που έχουν υποθεί και από τον Γιώργο προς τον Σνίκ και από τον Σνίκ προς τον Γιώργο. Οπότε δεν έχει καμία υπόσταση όλο αυτό. Είναι απλά κάτι που το λέμε για να το πούμε, για να κάνουμε νούμερα. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και γι' αυτό ανεβάζει τη φωτογραφία. Γιατί ανεβάζει τη φωτογραφία να το συζητήσουμε. Απ' την άλλη, παιδιά, πραγματικά είστε οδοστεωτήρες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να ποινικοποιούμε το ότι δύο άνθρωποι αποφασίζουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να είναι πιο ζεν και να συζητήσουν. Έλα ρε, αυτό... Στέφανε, αρχικά αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν τίποτα κοινό, έτσι, δεν είναι φίλοι από παλιά, δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, δεν γνωρίζονται καν, δηλαδή δεν είναι ότι λέμε για τον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρνάου. Με έχετε μπερδέψει πραγματικά, τι, δηλαδή έχω πετύχω το Σνίκ που με έχει πει αχώνευτη. Δεν θα πρέπει να του μιλήσω, μα μου μιλήσει. Ρε παιδί μου, αν είχε ανεβάσει story επί τούτου για σένα και είχε πει ότι κάτι χοντρό τώρα, δεν ξέρω. Αντίστοιχο του γυμνοσιάλιαγγα, μπορεί να μην τον. Ναι, μπορεί να μην τον χαιρετούσε όταν είχε βγει. Ο καθένα δεν χαιρετάει ανάλογα με το αξιακό σύστημα του καθενό. Εάν το αξιακό σύστημα του καθενό είναι ότι αν κάποιο θίξει τη σύζυγο του Στέφανου να βάλει ο Στέφανο οριστικό όπλο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση όμως. Αυτό σου λέω, γι' αυτό θέλω τσακρέα. Μάλιστα, πάμε τώρα κύριε Σιγή να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με το ετήσιο μνημόσυνο του αέμνησου Βασιλεία Κωνσταντίνου. Για πες μας. Να πούμε λοιπόν ότι το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι. Μισό λεπτάκι, θα φτιάξουμε παρακαλώ τον τίτλο μας, κύριοι συνάδελφοι. Βοηθήστε μας λίγο. Πάμε λοιπόν από την αρχή για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές πότε θα γίνει εν τέλει το ετήσιο μνημόσυνο. Για τον αείμνηστο Βασιλιά Κωνσταντίνου. Είναι δύο τα μνημόσυνα που θα γίνουν. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο που θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είπαμε, στο Τατόι. Και το δεύτερο θα γίνει 27 Ιανουαρίου στο Λονδίνο.
Παρουσία μάλιστα και του βασιλιά Καρόλου, καθώς η οικογένεια του βασιλιά Κωνσταντίνου είχε στενούς δεσμούς με το βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε βαφτίσει τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Οπότε έχουμε δύο, έτσι, είναι το ένα που είναι στις 10 Ιανουαρίου στο Τατόι, που θα είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο, και 27 Ιανουαρίου θα είναι το επίσημο μνημόσυνο στο Λονδίνο, παρουσία και του βασιλιά Καρόλου. Μάλιστα, μάλιστα. Και ο πατέρας του βασιλιά Καρόλου είχε σχέση, ήταν από την ελληνική βασιλική οικογένεια, έτσι, ο Φίλιππος. Ναι, ναι. Από γιατί, τι τίτλο έχετε βάλει, παρακαλώ, κύριε, τι είναι ο τίτλος που έχετε βάλει, τι μπερδέματα έχετε γίνει, το κοντρόλ σήμερα κάτι έχει γίνει. Παρακαλώ, αφαιρέσει τον τίτλο. Έχει προκαλέσει πολύ θετικές αντιδράσεις και πραγματικά... Αφαιρέσει τον τίτλο, κύριε, στο κοντρόλ, λέω. Ο κόσμος αγαπά και τιμά τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, αλλά και τα παιδιά του, όπως τον πρίγκιπα Παύλο, που επέστρεψε στην Ελλάδα και είδαμε τη συγκινητική στιγμή να διαβάζει, το πιστεύω, χωροστατούντος σε θεία λειτουργία της πρωτοχρονιάς. Δείχνει λοιπόν ότι είναι ευσεβείς άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γαλουχηθεί με αξίες και αρχές, και δεν είναι παράξενο που ο κόσμος έχει τέτοια διαχρονική αγάπη στο πρόσωπο και του τέος βασιλέως αλλά και της οικογένειάς του. Και να πούμε βεβαίως ότι μετατέθηκε το μνημόσυνο, ήταν άλλη μέρα να τελεστεί στο Τατόι, αλλά λόγω των Θεοφανίων και του Αγιανιού, που είναι 6 και 7 του Γενάρη, γι' αυτό θα γίνει τη Δετάρτη, όπως σωστά ανέφερε το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε σε σένα. Mm-hmm. Και πάμε να δώσουμε τη Majestic Cosmetics, την κρέμα λοιπόν ενυδάτωσης και φυσικά δεν είναι μόνο για ενυδάτωση, είναι και για τις ρητίδες και για τις πανάδες, για να μην έχουμε προβλήματα. 24 ώρες όμως δράσης, δύο συσκευαστίες Majestic Cosmetics, μόνο με 29,90. Τηλεφωνήστε τώρα για να πάρετε αυτή την υπερπροσφορά. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majestic Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς Botox και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majestic Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24-ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24-ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση. Ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majestic είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσακχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζέλ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου, όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majestic Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24-ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majestic Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει δύο συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.